ο πρόεδρος Πούτης στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε την καθιερωμένη χειραψία του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τώρα κατευθύνονται προς το εσωτερικό του Μεγάρου για τις διευρυμένες συνομιλίες, την υπογραφή των συμφωνιών και λίγο αργότερα θα ακολουθήσουν και οι δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωση. Να σημειώσουμε εδώ πάνω ότι το πρόγραμμα προβλέπει και επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στο Βυζαντινό Μουσείο. Η οποία θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης εκεί, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα έχουμε βεβαίως με βάση το πρωτόκολλο τις καθιερωμένες δηλώσεις, την προσφώνηση από τον Πρωθυπουργό και την αντιφώνηση από τον Ρώσο Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας καλωσορίζω στην Ελλάδα. Уважаемый господин президент, хотел бы вас поприветствовать в Греции. Η επίσκεψή σας που πραγματοποιείται στα πλαίσια του αφιερωματικού έτους Ελλάδας-Ρωσίας επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεών μας σε διμερές επίπεδο, καθώς και την ισχυρή βούλησή μας να αναβαθμιστούν αυτές οι σχέσεις, πράγμα το οποίο προωθήθηκε ιδιαίτερα το τελευταίο έτος με την επίσκεψή μου τόσο στη Μόσχα όσο και στην Αγία Πετρούπολη, που είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε σχέσεις και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Ваш визит происходит в рамках Перекрестного года Россия-Греция, и это нам позволяет подтвердить тот высокий уровень двусторонних отношений, а также то желание еще больше нарастить это сотрудничество. Примером этому служит последний год, в частности, мои визиты в Москву и Санкт-Петербург, когда у нас была возможность встретиться и обменяться мнениями о том, как еще больше укрепить наше сотрудничество. Θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι η ενίσχυση των σχέσεών μας αποτελεί για την Ελλάδα μια στρατηγική επιλογή που επιτάσσει τόσο η ιστορική, ισχυρή, ιστορικά ισχυρή δεσμή, πολιτισμική δεσμή, πνευματική δεσμή ανάμεσα στους λαούς μας, όσο όμως και οι δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας, τόσο οικονομικές δυνατότητες, όσο όμως και δυνατότητες ενίσχυσης της σταθερότητας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. И это я хотел бы еще раз подчеркнуть, что это наш стратегический выбор в пользу укрепления связей с Россией. Потому что у нас исторически тесные, религиозные, духовные узы, но и потому что у нас перед нами есть возможности, которые открываются в будущем для наращивания экономического партнерства, а также для укрепления стабильности и мира в регионе. Έρχεστε στην Ελλάδα σε μια ιδιαίτερη στιγμή, όπου γυρίζουμε σελίδα. Σταματάει η αβεβαιότητα, μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση, μια δίκαιη ανάπτυξη. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι όλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν θετικά στο να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας, τις σχέσεις των δύο χωρών, σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι περιβάλλον σταθερότητας και προοπτικής. Вы приехали в нашу страну в особый момент. Момент, когда мы переворачиваем страницу. Заканчивается неуверенность, и мы теперь смотрим в будущее с большим оптимизмом. Будет происходить скоро реорганизация производства, возобновится рост экономики, честное развитие. И мы считаем, что это также важно для укрепления и наших связей между нашими странами. Они будут теперь развиваться в более стабильной и перспективной обстановке. Καλωσορίζω λοιπόν και πάλι και θέλω κλείνοντας να σας διαβεβαιώσω για τα ισχυρά συναισθήματα φιλίας και αδελφοσύνης που τρέφει ο ελληνικός λαός για το ρώσικο λαό, γεγονός που μας επιβάλλει να ανταποκριθούμε
σε αυτά τα ισχυρά συναισθήματα και να προωθήσουμε τις σχέσεις των χωρών μας με τον καλύτερο και τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Еще раз хотел бы вас поприветствовать у нас в Греции и сказать о том, что те братские, дружеские чувства, которые питает греческий народ к российскому народу, они побуждают нас ответить на эти чувства и самым лучшим и результативным образом укрепляют двустороннее взаимодействие. Господин премьер-министр, прежде всего, спасибо вам за приглашение. Κύριε Πρωθυπουργέ, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Мы продолжаем серию встреч, консультаций на самом высоком уровне. Συνεχίζουμε τη σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων στο υψηλότατο επίπεδο. Происходит это на фоне перекрестных городов культуры в России и в Греции. Και αυτό γίνεται με φόντο το αφιερωτικό έτος πολιτισμού μεταξύ της Ρωσίας και της Ελλάδος. Мы с вами в Москве и в Петербурге обсуждали подробно наши перспективы в торгово-экономической сфере. Και στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη αναλυτικά έχουμε συζητήσει τις προοπτικές μας στην οικονομική συνεργασία. Конечно, проблем очень много сегодня, времена очень сложные, но перспективы у нас точно есть. Βεβαίως τα προβλήματα είναι πολλά και οι συγκυρίες είναι δύσκολες, αλλά σίγουρα υπάρχουν και καλές προοπτικές. И мы должны, конечно, трансформировать исключительно добрые взаимные отношения и чувства двух народов в сферу экономического развития и сотрудничества. Και βεβαίως πρέπει να μεταμορφώσουμε τις καλά συναισθήματα και σχέσεις μεταξύ των δύο λαών σε απτά οικονομικά αποτελέσματα. Это не только энергетика, это должны быть высокие технологии, инфраструктура. Δεν είναι μόνο ενέργεια, είναι και υψηλές τεχνολογίες και υποδομές. Это, конечно, взаимные инвестирования. Αμοιβές, βεβαίως αμοιβές επενδύσεις. Надеюсь, что нам удастся обо всем этом сегодня с вами поговорить. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα. Спасибо вам большое за приглашение. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε